Δυσβάσταχτο έχει καταστεί το λειτουργικό κόστος για τα ιδρύματα λόγω των αυξήσεων φωτιά σε καύσιμα και ενέργεια. Σε δυσθεώρητα ύψη εκτοξεύθηκαν τα λειτουργικά έξοδα στο γυροκομείο Βόλου, με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Παύλο Πάνου να δηλώνει στην κάμερα του Άστρα ότι ο λογαριασμός του ρεύματος από 4.500 ευρώ πριν από τις αυξήσεις σκαρφάλωσε στις 7.000 ευρώ σε μηνιαία βάση. Υπολογίζεται ότι το κόστος θέρμανσης είναι πια 5.000 ευρώ επιπλέον τον χρόνο, αναλογικά και σύμφωνα με τις αυξήσεις, τονίζει ο πρόεδρος. Σε μια περίοδο που έχει επέλθει ισορροπία στο ζήτημα των παλαιών οφειλών, οι υπέρογγες αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και καυσίμων εκτινάσουν στα ύψη το λειτουργικό κόστος. Το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται τώρα, πρώτο μήνα. Είναι από τον Νοέμβριο περίπου, Οκτώβριο-Νοέμβριο που ανακοινώθηκαν όλα αυτά. Δυστυχώς και στο ρεύμα, όπως θα δείτε, σας έχω εκτυπώσει και λογαριασμούς. Ενώ πληρώναμε 3.500 έως 4.000 το μήνα, αυτόματα από την ημερομηνία της αύξησης, θα δείτε και τους λογαριασμούς, έρχεται 7.500 ευρώ, 7.200. Μια αύξηση που κυμαίνεται πάνω από 70-80%. Απαράδεκτη συμπεριφορά και προς το γυροκομείο, απαράδεκτη συμπεριφορά σε όλους τους φορείς που λειτουργούν και βοηθάνε στο κοινωνικό έργο αυτής της πόλης. Δυστυχώς είμαστε σαν ένας απλός ιδιώτης. Αυτό που φωνάζουμε όλα τα χρόνια είναι ένας ελεγκτικός μηχανισμός να έρθει να δει αν εξυπηρετούμε το σκοπό, αν ζουν εδώ ηλικιωμένοι, αν ζουν άπορα περιστατικά, που έχουμε 100 ηλικιωμένους αυτή τη στιγμή, και μέσα από αυτό να δει αν είμαστε τελικά ένα κερδοσκοπικού χαρακτήρα ίδρυμα ή ένα ίδρυμα που παράγει κοινωνικό έργο. Δυστυχώς αντιμετωπιζόμαστε σαν να είμαστε ιδιώτες για ακόμη μια φορά. Είτε λέγεται εφορία, είτε λέγεται ΙΚΑ, είτε λέγεται ΔΕΗ, είτε λέγεται πετρέλαιο, είναι η ίδια συμπεριφορά, λες και είμαστε ένας απλός ιδιώτης. Να σεβαστώ τις αυξήσεις, να κατανοήσω τις αυξήσεις, ναι. Όχι για ένα ίδρυμα όμως, όχι για ένα γυροκομείο. Σας λέω για ποσά δυσβάστακτα. Υπολογίζεται ότι μέσα για το 2022 θα χρειαστούμε 36.000 ευρώ παραπάνω σε ρεύμα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ενώ είχαμε ισορροπήσει τα έσοδά μας να είναι ίδια με τα έξοδά μας, τι πρέπει να κάνουμε? Από πού να βρεθούν αυτά τα χρήματα? Πανελλαδικά και συντονισμένα απευθύνεται στην πολιτεία το αίτημα για στήριξη του έργου που αναπτύσσεται προς όφελος της κοινωνίας και της τρίτης ηλικίας ειδικότερα. Ενώ χρειαστήκαμε πέρυσι 30.000, με απλά μαθηματικά, με το 30%, 25-30% αύξηση, θα χρειαστούμε γύρω στις 40.000 ευρώ. Δεν είναι λοιπόν μόνο 5.000 που είπα, σήμερα έχω πραγματικά στοιχεία, είναι γύρω στις 10.000 ευρώ παραπάνω θα χρειαστούμε για το 2022. Αυτά πρέπει να τα δει η πολιτεία, πρέπει να τα δει το κράτος, πρέπει να τα δει ο Δήμος, πρέπει να τα δει η περιφέρεια και να πέσει πάνω στο πρόβλημά μας και να βοηθήσει. Μεγαλύτερες επιχορηγήσεις, μεγαλύτερα τέτοιο. Και αν δείτε, σαν κατανάλωση και μόνο, δεν μπαίνουμε καν σε ένα οικιακό, σε ένα τιμολόγιο τέτοιο, ώστε να έχουμε κάποιες εκπτώσεις. Επειδή έχουμε μεγάλες καταναλώσεις. Δυσβάσταχτο καθίσταται μετά τις τεράστιες αυξήσεις σε θέρμανση και ενέργεια το λειτουργικό κόστος στο ορφανοτροφείο Βόλου, με τον πρόεδρο και ο Κώστα Θεοδόρου να κάνει λόγο για πολύ δύσκολη στιγμή την οποία δεν είχαμε προβλέψει. Πιστεύω ότι είναι δύσκολες ημέρες για όλο τον κόσμο το θέμα της ενέργειας, δεν είναι μόνο στο Ίδρυμα, αλλά επειδή εμείς αυτή τη στιγμή τις αυξήσεις αυτές δεν μπορούμε να τις μετακυλήσουμε σε άλλα πράγματα που πουλάμε, δεν είμαστε εμπορική επιχείρηση, είναι αυξήσεις δύσκολες γιατί είναι στην καθημερινότητα των παιδιών. Δηλαδή τα παιδιά θέλουν και θέρμανση, θέλουν και ηλεκτρική ενέργεια, θέλουν ένα 24ωρο ανθρώπινο που ζουν μέσα στο Ίδρυμα. Άρα εμείς είναι συγκεκριμένα τα έσοδά μας στον προϋπολογισμό και οι αυξήσεις αυτές μας τεινάζουν στον αέρα. Αν δούμε πραγματικότητα μία κατανάλωση 1.000 ευρώ το μήνα, τώρα έρχεται 3.000 ευρώ το μήνα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ποσό δύσκολο. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση καλείται να διαχειριστεί η διοίκηση του Ιδρύματος, που με ρυθμίσεις και τη συνδρομή της τοπικής κοινωνίας προσπαθεί να στηρίξει το ορφανοτροφείο Βόλου στην πιο δύσκολη συγκυρία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, να ευελπιστούμε να έχουν αντοχές η κοινωνία μας, οι εθελοντές μας, να μας στηρίζουν για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε. Γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε και με ρυθμίσεις που ζητάνε. Ζητάνε το 30%. Οκ, κάνουμε το ένα τιμολόγιο το Γενάρη μήνα, ρύθμιση με 30% και τα υπόλοιπα με δόσεις.
Μα το Φλεβάρι θα έρθει πάλι ένα τιμολόγιο γεμάτο. Τι κάνουμε αυτή τη φορά? Έχουμε και τη ρύθμιση και το τιμολόγιο. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο για όλα τα ιδρύματα, γιατί δεν είναι εμπορικές επιχειρήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι σε καθημερινή βάση να έχουμε ενέργεια για να περνάνε τα παιδιά σωστά μέσα σε ένα ίδρυμα. Να μην κρυώνουν, να μην τους λέμε ότι δεν έχει θέρμανση, θα το κόψουμε, γιατί δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε κτλ. Δεν γίνονται αυτά.